καλά, μου αγαπημένα μου φιλαράκια, τι κάνετε, πώς είστε, είστε καλά, προφανώς και είστε καλά. Εγώ είμαι εδώ σήμερα αυτή την Παρασκευάρα, επιτέλους ήρθε αυτή η Παρασκευή. Εδώ είμαστε παρέα για να δούμε και να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Δεν θα συζητήσουμε πολλά για την ακρίβεια, γιατί έχω πάρα πολύ βίντεο σήμερα. Οπότε θα φύγω κατευθείαν με το πρώτο μου βίντεο. Φυσικά θα φύγω με το backstage μου από το WoW Fest Powered by MAD. Πριν όμως δώσω το βίντεο, λίγο να σας μιλήσω, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ για την Athens Exclusive Designers Week, η οποία, παιδιά, έρχεται 29 Μαρτίου με 1η Απριλίου, φυσικά στο Ζάπιο Μέγαρο, όπου εκεί θα παρουσιαστούν οι τάσεις της μόδας για τον χειμώνα φθινόπωρο 2018-2019. Σίγουρα μας επιφυλάσσει κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό. Να σας πω βέβαια ότι μέσα από εκεί δίνεται και βήμα στους designers, γιατί υπάρχει και τους νέους σχεδιαστές, γιατί υπάρχει και το New Designers Award, το οποίο, παιδιά, στηρίζει πραγματικά την ανάδειξη των νέων ταλέντων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να διεκδικήσουν πολύ σημαντικά βραβεία. Να σας πω ότι ένα από αυτά τα βραβεία βραβεύτηκε και πέρσι και η Ειρήνη Αγγελοπούλη, που μου έρεψε και εμένα το φόρεμά μου στο MADbook 2018 by Serkova. Επίσης, παιδιά, Θα σας δώσω και το site, το οποίο είναι www.axdw.gr. Ουσιαστικά είναι τα αρχικά του Athens Exclusive Designers Week. Οπότε μπαίνετε μέσα και βλέπετε όλες τις πληροφορίες. Θα έχουμε στο προσεχές διάστημα ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Προς το παρόν όμως υπάρχουν αυτά, έτσι για να τα ξέρετε. Πάμε λοιπόν για το πρώτο βίντεο του backstage του WoW Fest Powered by MAD και εγώ επιστρέφω. Έχω επιστρέψει. Ακούστε τώρα, γιατί ξέρω ότι είσαστε πολλοί vacators που κάθεστε πίσω από αυτή την οθόνη αυτή τη στιγμή. Συγκεντρωθείτε όλες γύρω-γύρω από την οθόνη, διότι έρχεται αμέσως τώρα ένα φοβερό Q&A από τον Βαγγέλη Κακουριώτη, εκεί που τον πιάσαμε λίγο στα παρασκήνια του WoW Fest Powered by MAD. Φεύγω γρήγορα για Βαγγέλη Κακουριώτη, γιατί ξέρω ότι δεν μπορείτε να περιμένετε και εγώ δεν μπορώ να περιμένω αυτή την Παρασκευή που βιώνω σήμερα. Οπότε φεύγω και επιστρέφω αμέσως μετά. Good yesterday, and then the devil took your memory. Μία προσοχή, δώστε μου λίγο κορίτσια μου μόνο, γιατί αυτό θέλω από εσάς, γιατί θέλω να σας πω ότι έχετε τριπλή προστασία ό,τι και αν κάνετε. Τι εννοώ, φυσικά εννοώ αυτό που καταλαβαίνετε, μιλάω για τις δύσκολες μέρες. Αυτές που μας ταλαιπωρούν όλες μας. Ακούστε με λοιπόν, διότι είτε είσαστε δασκάλα ζούμπα, είτε είσαστε σε ένα γραφείο και κάθεστε όλη την ώρα και φοβάστε μην υπάρξει κάποια διαρροή, είτε είσαστε ακροβάτρια ακόμα, θέλω να σας πω ότι οι Secure Fit TM της Libres έχουν σχεδιαστεί, παιδιά, για να μένουν στη θέση τους, ό,τι και να κάνετε. Έχουν μοναδικό σχήμα μπροστά και πίσω, ώστε να παραμένουν στη θέση τους για τη δική σας φυσικά προστασία, αλλά όχι μόνο αυτό, παιδιά. Έχουν τα επιπλέον τυχώματα κατά των διαρροών, τον υπεραπορροφητικό πυρήνα και φυσικά, παιδιά, το περιμετρικό απορροφητικό φράγμα, συνδυάζοντας τα όλα αυτά μαζί, παιδιά, για να σας προσφέρει τεράστια προστασία. Τριπλή προστασία για την ακρίβεια. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από αυτό. Επίσης, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι είναι εξαιρετικά λεπτές, οπότε κανένας κορίτσι μου δεν καταλαβαίνει ότι κανείς δεν καταλαβαίνει ότι τις φοράτε, και όχι μόνο αυτό. Διαθέτουν και τη μοναδική τεχνολογία Roll Press and Go, φυσικά για πολύ διακριτική απόρριψη όπου και αν είστε. Όλα αυτά, παιδιά, από την αγαπημένη μας Libres, την καλύτερη εταιρεία για συρβιέτες. Λοιπόν, τι θέλω εγώ τώρα, θέλω να φύγω και να συνεχίσω. Ήμουν στο Βαγγέλη Κακουριώτη, βέβαια. Φύγαμε από το Βαγγέλη Κακουριώτη, γυρίσαμε από το Βαγγέλη Κακουριώτη, φεύγουμε για Q&A με τους The Players, οι οποίοι έρχονται αμέσως τώρα. Now we're left here in the pain, black suit, black tie, standing in the... Now you're on carbo, hanging with your brother, wishing that I was your... που το καλοκαίρι, ήταν λίγο μετά το καλοκαίρι νομίζω, που είχαν έρθει εδώ τα καλά μου και αγαπημένα μου παιδιά, και φυσικά μιλάω για τους Μάρκους Εν Μαρτίνους, που τόσο πολύ εμείς εδώ τους συμπαθήσαμε και τους αγαπήσαμε. Οι Μάρκους Εν Μαρτίνους λοιπόν σήμερα έχουν μια φανταστική συναυλία, η οποία φυσικά είναι και sold out, και ήρθαν μάλιστα και στο Θέμη. Τα σποιλάρω όλα. Ήρθανε και στο Θέμη και μιλήσανε, αυτά τα γλυκύτατα πλασματάκια, και εμείς, εγώ ζήτησα να βρω ένα βίντεο φυσικά που είχαμε κάνει. Είχαμε κάνει ένα φανταστικό Q&A με τους Μάρκους Εν Μαρτίνους, που μας απαντούσαν έτσι σε 10 ερωτήσεις, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Και τελικά, επειδή αυτοί είναι και δίδυμοι, να δούμε αν απαντάνε το ίδιο πράγμα. Πάμε λοιπόν να δούμε το φοβερό αυτό Q&A των Μάρκους Εν Μαρτίνους και φυσικά να τους ευχηθούμε μια τέλεια συναυλία να έχουν σήμερα το βράδυ. I wanna be a
Παρασκευάρα! Φανταστική Παρασκευάρα! Θέλω να σας πω ότι θα κλείσω. Πόσο τους αγαπώ, Τσάρα, που Μάρκος Μαρτίνους. Θέλω να σας πω ότι φυσικά ότι θα κλείσω με ατζέντα. Τρομερή, υποτρομερή ατζέντα, μόνο για εσάς. Έχω πάρα πολύ ωραίες προτάσεις. Έχω μέσα την αγαπημένη μας Ρένα Μόρφη, παιδιά. Έχω φυσικά Λυσία, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι στο Λυσία παίζετε, κερδίζετε πλούσια δώρα και φυσικά πάντα βοηθάτε το Σύλλογο Ελπίδα. Και έχω Release Festival. Έχω τη Λάρα Φαβιάν, την αγαπημένη μου Λάρα Φαβιάν και θεατρική παράσταση. Όλα αυτά υπάρχουν στην ατζέντα που έχω να σας προτείνω εγώ τώρα. Να σας πω τι άλλο έχω να σας πω κάτι άλλο. Όχι, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Αυτά έχω να σας πω. Α, και μέσα στην ατζέντα σας βάλετε φυσικά και τον Ενρίκη Ιγκλήσης, ο οποίος έρχεται στις 10 Μαΐου στην Ελλάδα, στο κλειστό γήπεδο στο ΟΑΚΑ. Θα βρίσκεται εκεί πέρα και θα μας παρουσιάσει κάτι φαντασμαγωρικό, όπως φυσικά έχει πει και ο ίδιος και έχει δηλώσει στη συνέντευξή του. Θα βρίσκεται εδώ φυσικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής του περιοδίας. Και εμείς εδώ κάτι σημαίνει με τα μαλλιά. Και εμείς τον περιμένουμε πώς και πώς. Παρ' όλα αυτά όμως, εσείς μπορείτε να μπείτε και να κάνετε τα εισιτήριά σας να τα κλείνετε στο www.viva.gr και σε όλα τα σημεία πώληση εισιτήριων της Viva. Και εμείς θα τα πούμε, ξέρετε, την Δευτέρα, κανονικά εδώ στις 4 η ώρα. Μέχρι τότε σας χαιρετώ, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Ηλιόλουστο δεν θα σας πω ότι είναι, γιατί θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, γιατί δεν θα είναι ηλιόλουστο. Γιατί θα βρέχει. Θα βρέχει και σήμερα και αύριο, αλλά και την Κυριακή θα έχει καταιγίδες, καλά μου και αγαπημένα μου φιλαράκι. Σας στέλνω την αγάπη μου, σας στέλνω ένα τεράστιο φιλί. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Φιλιά πολλά πολλά, να περάσετε υπέροχα ό,τι και κάνετε. Issues and chips on both of my shoulders. Reputation precedes me.